για μια τροπολογία. Ύστερα ο βουλευτής κύριος Παυλίδης και ύστερα ο κύριος Κασιδιάρης από τους κοινοβουλευτικούς. Παρακαλώ κύριε Αλεξιάδη. Κύριε Πρόεδρε, δεν έπρεπε να πάρω το λόγο, διότι στο συγκεκριμένο θέμα απήντησα μέσα στη Βουλή και απήντησα με συγκεκριμένα στοιχεία. Αλλά δυστυχώς επανέρχεται το θέμα. Θέλω λοιπόν να το διευκρινίσω. Έγινε φορολογικός έλεγχος σε επιχειρήσεις. Διαπιστώθηκε με βάση την νομοθεσία ότι έπρεπε να πληρώσουν κάποιους φόρους. Ήρθε αυτή η τροπολογία και με την τροπολογία αυτή μπορέσαν οι επιχειρήσεις αυτές να πληρώσουν λιγότερο φόρο. Η τροπολογία αυτή ψηφίστηκε μετά από τρεις προσπάθειες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ψηφίστηκε πριν από δύο χρόνια. Δεν νομίζω να υπάρχει καμιά επιχείρηση η οποία περίμενε να έρθει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ή να κρατάει σε κρεμότητα τα θέματα και να μην τα έχει λύσει. Δεν έχει νομικά κανένα αποτέλεσμα το να φέρουμε τώρα μια τροπολογία και να το καταργήσουμε, διότι το έγκλημα έγινε. Δυστυχώς το δημόσιο έχασε εκατομμύρια ευρώ από αυτή την τροπολογία. Αυτή είναι η αλήθεια και η πολιτική ευθύνη είναι συγκεκριμένη. Ευχαριστώ. Κύριε Σταθάκη, θέλετε...